Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό μας βίντεο έχει θέμα τον τίτλο που έχει δώσει ο ίδιος ο, ο, ο τηλεθεατής που έχει στείλει το email «Ομόφιλες σχέσεις συνεξάρτησης» και μέσα στην παρένθεση γράφει σου. Καλησπέρα κυρία Πετρίδου. Ενδιαφέρον θα είχε να κάνετε ένα βίντεο για τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις συνεξάρτησης σου. Ανήκω δυστυχώ και εγώ πλέον σε αυτό το κλαμπ εντό εισαγωγικών. Τοποθετούμε αυτή την περίοδο μεταξύ των ενοχών που μου δημιουργήθηκαν, των μπερδεμένων συναισθημάτων και τη προσπάθεια εκλογήκευση των καταστάσεων που βίωσα. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι δεν έχει καμία σχέση το φίλο ενό ανθρώπου ή ο ερωτικό προσανατολισμό ενό ανθρώπου με τον τύπο τη προσωπικότητα που μπορεί να έχει και σήμερα, Παρασκευή 21 Απριλίου 2023, που κάνω αυτό το βίντεο, έχω διαβάσει από το πρωί, ε, σαν πρώτη είδηση, ένα περιστατικό ενδοικογενειακής βίας που έγινε στη Μητυλήνη, όπου λέει μια γυναίκα περιέλουσε με βυζίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της και του έβαλε φωτιά. Και διαβάζοντας εκείνο το περιστατικό, σκέφτηκα αυτό που σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό και το έχω εκφράσει και σε πολλά βίντεο, ότι δεν πρέπει να μένουμε σε σκέψεις μισογυνισμού, μισανδρισμού ή ομοφοβίας όσον αφορά στο πώς βλέπουμε τους ανθρώπους και τις δυναμικές των σχέσεων, αλλά να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ότι ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά, ανεξαρτήτως αν είναι άνδρας, ανεξαρτήτως αν είναι γυναίκας, ανεξαρ... γυναίκα, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με μια υγιή προσωπικότητα Μπορεί ένας άνθρωπος με μια προσωπικότητα ισορροπημένη που να τα καταφέρνει καλά να συνδέεται υγιώς με τους άλλους ανθρώπους ή μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με μια προβληματική προσωπικότητα όπως ένας νάρκισος ή ένας άνθρωπος με ψυχοπαθητικότητα. Οι άνθρωποι με ψυχοπαθητικότητα φτάνουν μέχρι και στο έγκλημα. Και ενώ μπορεί τα στατιστικά να δείχνουν ότι περισσότεροι άνδρες εγκληματούν παρά γυναίκες, δεν είναι απίθανο να εγκληματίσει και μία γυναίκα. Και όσον αφορά στο γιατί οι άνθρωποι εγκληματούν, σας παραπέμπω να ακούσετε το podcast του Μενέλο Γεωργίου «Γεγονότα που συγκλώνησαν». Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το link, στο οποίο συμμετείχα ως καλεσμένη μιλώντας ως ψυχολόγος για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα. Το τελευταίο podcast που μιλάει για την ιστορία του τελευταίου θανατοπινίτη στην Ελλάδα, του Λιμπέρι, ο οποίος συμπτωματικά έκαψε τη γυναίκα του, την πεθερά του και τα, εγγόνια, και τα παιδιά του. Λοιπόν, πάμε πίσω στην ιστορία του φίλου, ο οποίος λέει, ανήκω και εγώ πλέον, δυστυχώς, σε αυτό το κλαμπ. τοποθετούμε αυτή την περίοδο μεταξύ των ενοχών που, που μου δημιουργήθηκα. Ναι, οι ναρκισιστικές σχέσεις κακοποίησης, προκαλούν ενοχές στα θύματα. Των μπερδεμένων συναισθημάτων, βεβαίως, όταν τελειώσει μια σχέση κακοποίησης με έναν άρκησο, τα συναισθήματα σου είναι μπερδεμένα, και της προσπάθειας εκλογήκευσης των καταστάσεων που βίωσα. Η εκλογήκευση είναι ένας μηχανισμός άμυνας που προσπαθούμε να βάλουμε λογική σε αυτό που βιώσαμε. Το χειρότερο για μένα είναι ότι το πρώην έτερονήμιση ήταν, είναι άνθρωπος που εργάζεται στον τομέα της ψυχικής υγείας και χρησιμοποίησε με μαεστρία όλα τα βέλη της φαρέτρας του για να με χειριστεί στο έπακρον. Εδώ πάλι θέλω να κάνω μία παύση και να πω ότι κάλλιστα κάποιο μπορεί να έχει σπουδάσει ψυχολογία, Μπορεί να έχει σπουδάσει κοινωνική εργασία, μπορεί να, έχει, να είναι ένα ψυχιατρικό νοσηλευτή, μπορεί να είναι ένα ψυχίατρο, μπορεί να είναι ένα επαγγελματία στον χώρο τη ψυχική υγεία και παράλληλα να έχει έναν αρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Δυστυχώ μπορεί να γίνει αυτό. Και γιατί δεν υπάρχουν και οι, οι κατάλληλε ασφαλιστικέ δικλείδε, προκειμένου οι άνθρωποι που εργάζονται στο χώρο της ψυχική υγεία να ελέγχονται συστηματικά για την ψυχική τους υγεία, αλλά και για τον τύπο της προσωπικότητας τους. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι έχουν να κάνουν με χαρτιά, έχουν να κάνουν με, αν είναι αναγνωρισμένα τα πτυχία, αν είναι αναγνωρισμένη η πρακτική και ούτω καθεξής. Όμως ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Κύπρο υπάρχει ε, πρόνοια, ούτω ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας να περνάνε από ενδελεχή έλεγχο και έλεγχο της προσωπικότητας τους με συγκεκριμένα τεστ προσωπικότητας. Κάτι το οποίο ισχύει για παράδειγμα έστω και αν δεν γίνεται όσο τακτικά θα έπρεπε, στους πιλότους. Το ίδιο και στους ειδικού ψυχικής υγείας θα έπρεπε να υπάρχει τακτικός επανέλεγχος, έλεγχος και τακτικός επανέλεγχος, για το αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα τύπο προσωπικότητας, ο οποίος να μην είναι βλαπτικός προς τους άλλους ανθρώπους, όχι για το αν έχουν κατάθλιψη ή άγχος, για το αν έχουν ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ένα αντικοινωνικό στυλ προσωπικότητα, ένα ψυχοπαθιές ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητα, ένα τριωνικός στυλ προσωπικότητας. Ξαναλέω, δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλε χώρε στο εξωτερικό. Ξέρω όμω ότι στην Κύπρο και στην Ελλάδα η έμφαση γίνεται στα τυπικά, δίνεται στα τυπικά στοιχεία ενό ειδικού στον χώρο τη ψυχική υγεία και όχι στο ουσιαστικά. Και θα σα πω απλώ ενδεικτικά ότι μόμπινγκ δηλαδή εργασιακή παρενόχληση και μπούλινγκ μεταξύ συναδέρφων, μπορεί να συμβεί και ανάμεσα σε ειδικού ψυχική υγεία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν επιλέγουμε ψυχολόγο και σε αυτό μπορεί να μα βοηθήσει πολύ η ψυχοεκπαίδευση που κάνουμε σε αυτό εδώ το κανάλι. Και γι' αυτό επιμένουμε να μιλάμε για σχέσει ναρκιστική κακοποίηση, γι' αυτό επιμένουμε να ξεκαθαρίζουμε τι είναι η συνεξάρτηση, να ξεκαθαρίζουμε τι υγιεί και τι προβληματικές δυναμικές των σχέσεων προκειμένου ακόμη και όταν πάμε να επιλέξουμε σε ποιον ψυχολόγο θα κάνουμε ψυχοθεραπεία να κάνουμε μια δοκιμαστική επίσκεψη την πρώτη φορά την οποία θα πληρώσουμε φυσικά τη δοκιμαστική επίσκεψη δεν είναι θέμα να επιλέξεις αυτό που κάνει την καλύτερη τιμή αλλά να επιλέξεις αυτόν ο οποίος έχει την πιο ισορροπημένη προσωπικότητα και μπορείς να συνδεθείς μαζί του με ένα υγιή τρόπο. Σα υπενθυμίζω ότι και εγώ στο παρελθόν και το έχω μοιραστεί μαζί σα, ξόδεψα αρκετά χρόνια τη ζωή μου κάνοντα ψυχοθεραπεία σε έναν άνθρωπο ο οποίο μόνο θεραπευτικό δεν ήταν. Λοιπόν, το πιο απλό λέει. Συνεχίζει ο φίλος από εκεί που λέει ότι ήταν επαγγελματίας ψυχικής υγείας και χρησιμοποιούσε όλα τα βέλη της φαρέτρας του για να το χειριστεί στο έπακρο. Το πιο απλό έφτασε στο σημείο κλαίγοντας να του λέω πως τρελαίνομαι, ότι χάνω τα λογικά μου τα ψέματα ανακατεύοντας με την πραγματικότητα και δεν έβγαζε άκρη ποτέ. Εδώ μιλάει για το φαινόμενο gaslighting, lighting, φρενοβλαβοποίηση, έχουμε μιλήσει για τον gaslighting σε διάφορα βίντεο, που είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου που χρησιμοποιούν η νάρκησοι προκειμένου να αποδιοργανώσουν τα θύματα τους, να τα κάνουν να πιστέψουν πως είναι τρελοί και να τους βγάλουν και τρελού. Αν το θεωρείτε ενδιαφέρον, μπορώ να σα δώσω περισσότερε λεπτομέρειε από τα γεγονότα και το χρονικό αυτέ τη σχέση που πλέον έχει τελειώσει σε ένα επόμενο Μήνυμα. Παρακολουθώ το κανάλι σας, αλλά δεν έχω εντοπίσει κάποιο βίντεο αυτής της συγκεκριμένης θεματολογίας και χτιμώ ότι οι περισσότερες ή οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι μόνο στις ετερόφιλες σχέσεις ακολουθούνται αυτά τα μοτίβα. Όχι. Αυτά τα μοτίβα ακολουθούνται σε όλων των ειδών της σχέσης. Και αυτό το πράγμα το κατάλαβα στην πράξη ως ψυχολόγος, ως νεαρή ψυχολόγος, όταν άρχισα να δουλεύω με ομόφυλα ζευγάρια όταν άρχισα να δουλεύω με ζευγάρια που ήταν δύο άνδρε μαζί ή δύο γυναίκε μαζί, εκεί είδα ότι ακριβώ οι ίδιε δυναμικέ, οι προβληματικέ δυναμικέ, επειδή οι άνθρωποι έρχονταν στο ψυχολόγο, επειδή είχαν προβλήματα, έρχονταν στο ψυχολόγο για να μου δείξουν πόσα καλά περνούσαν. Ακριβώ οι ίδιε προβληματικέ δυναμικέ που παρουσιάζονταν στα ετερόφιλα ζευγάρια, παρουσιάζονταν και στα ομόφυλα. Γιατί ξαναλέω. Δεν έχει να κάνει με το φίλο, δεν έχει να κάνει με τον ερωτικό προσανατολισμό, έχει να κάνει με το συγκεκριμένο άνθρωπο αν είναι ένας καλός άνθρωπος ή ένας κακός άνθρωπος. Το λέω απλοϊκά καλός ή κακός άνθρωπος, πιο επιστημονικά αν είναι ένας άνθρωπος με μια υγιή προσωπικότητα, με μια καλοπροαίρετη προσωπικότητα ή αν είναι ένας άνθρωπος με μια αναρκιστιστική προσωπικότητα, με μια τοξική προσωπικότητα. Αρχικά θέλω να σου αναφέρω προς πρι, πως πριν γνωρίσω το συγκεκριμένο πρόσωπο είχα αποφασίσει πως ήθελα μια αλλαγή στη ζωή μου, αναζητούσα κάτι πιο σταθερό και στα πλαίσια της συντροφικότητα. Να σημειωθεί ότι μεγαλώνοντας την επαρχία άργησα να αποδεχτώ τον ερωτικό προσανατολισμό μου και μέχρι τότε είχα περιστασιακές περιπέτειες και όχι σχέση δέσμευση, προσπάθεια για συγκατοίκηση και ό,τι συνεπάγονται τα προηγούμενα. Είμαι πλέον 33 χρόνων το ίδιο και το πρόσωπο που θα γίνει αναφορά. Η γνωριμία μα έγινε την καλοκαιρινή περίοδο όταν επισκέφτηκα με φίλου στην πόλη που είχε επιλέξει να διαμένει. Η αρχική γνωριμία δεν θα πω ψέματα, είχε σκοπό τη διασκέδαση, σεξ. Όμω, αφού τα είπαμε αρκετά το πρώτο βράδυ, διαπιστώσαμε πόσο κοινά ενδιαφέροντα είχαμε. Εδώ θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι ακόμη και αν ξεκινούμε μια γνωριμία με στόχο και σκοπό μόνο το σεξ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτή η γνωριμία να εξελιχθεί σε κάτι πιο μακροχρόνιο, σε κάτι πιο βαθύ. Οπότε ακόμη και όταν θέλουμε απλώς να κάνουμε μια ξεπέτα, πρέπει να προσέχουμε να μην κάνουμε ξεπέτες με νάρκισους. Το λέω όσο πιο απλοϊκά μπορώ να το πω. Έτσι, ενώ είχα κανονίσει ημερήσια εκδρομή με την παρέα και δείπνο για το βράδυ, κανονίσαμε μεταξύ μας να ξαναβρεθούμε αργότερα και να τα πούμε καθώς έφευγα την επόμενη μέρα. Έτσι και έγινε. Μετά το δείπνο πήγα και τον βρήκα, αν και αργοπορημένο, καθώ δεν μπορούσα να οριοθετηθώ και να απογοητεύσω την παρέα που είχαμε κανονίσει εξ αρχή και θέλοντα να του έχω όλου ευχαριστημένου. Άρα εδώ ο φίλο παραδέχεται ότι έχει αυτή την τάση να θέλει να ευχαριστεί του άλλου. People pleasing. Συναντηθήκαμε, περπατήσαμε στην πόλη και κοιμηθήκαμε μαζί, χωρί σεξ αυτή τη φορά. Την επόμενη μέρα έφυγα, όμω είχαμε πει πω θα, θα προσπαθούμε να γνωριστούμε κρατώντα επικοινωνία. Μιλούσαμε με αποτέλεσμα να κλείσουμε ένα τετραήμερο σαν διακοπές μαζί, να περάσουμε χρόνο μαζί. Ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της διοργάνωσης αυτής της εκδρομής, πραγματικά έκλεισε ένα υπέροχο δωμάτιο κάνοντας μου έκπληξη. Τα καταφέραμε μετά από μια εβδομάδα να είμαστε πάλι μαζί. Όλα κυλούσαν καλά. Σε γενικέ γραμμέ ήταν πολύ αγαπητικό. Συνεχώ μου έλεγε πόσο τα θέματα του παρελθόντο του τα έχει λύσει δουλεύοντα μόνο του με τον εαυτό του, πόσο πνευματικό είναι για τι αξίε του. Ένα, την πίστη στο Θεό. Δύο, την αγάπη. Τρία, την ελευθερία κτλ. Αγάπη μου, κανένα ειδικό ψυχική υγεία δεν μπορεί να επιλύσει μόνο του τα προβλήματά του. Όλοι οι ειδικοί ψυχική υγεία οφείλουμε να πηγαίνουμε σε άλλον ειδικό ψυχική υγεία για να επιλύσουμε τα προβλήματά μα. Με παρότρινε να δουλέψω και εγώ τα δικά μου κατάλοιπα του παρελθόντος μου, καθώ του έλεγα όλο και περισσότερα πράγματα για μένα και να διαβάσω πιο πνευματικά βιβλία και όχι λογοτεχνία που διάβαζα τότε. Εδώ θυμάμαι και εγώ ένα πρώην ο οποίο μου έλεγε ότι δεν έχω πνευματικότητα και ότι πρέπει να διαβάζω φιλοσοφία. Και ότι αυτό είχε, είχε όντω μια τεράστια βιβλιοθήκη με βιβλία φιλοσοφία, το οποία διάβαζε από το ένα έμπαινε, από το άλλο έβγαιναν. Αλλά εγώ δεν ήμουν όπω και να έχει. Επίση μου ανέφερε πω από το πρώτο βράδυ είδε σκοτάδι στα μάτια και την παραμόρφωση εντό αγωγικών. Καθώς δεν είχα λάβει αγάπη, Προφανώ και ότι έβαλε στόχο να το ανατρέψει αυτό δείχνοντα μου το δρόμο τη αγάπη. Μεγάλα λόγια, μεγάλουν άρκη σου. Σωτήρα. Αυτέ οι μέρε κυλούσαν ομαλά μέχρι που ένα βράδυ πήγαμε για δείπνο και διαπίστωσα πω μια φίλη με είχε καλέσει αρκετέ φορέ μέσα στην ημέρα. Ζήτησα άδεια να σηκωθώ και να την πάρω τηλέφωνο. Ήταν εντάξει, απλώ το τηλέφωνο κράτησε 10 λεπτά καθώς η φίλη μου μου έλεγε κάποια σοβαρά θέματα και ήθελε υποστήριξη. Επέστρεψα, είχε φανερά εκνευριστεί, κατανοητό σε τέτα τέτα ραντεβού, η αναμονή δεκαλεπτό δεν δείχνει σεβασμό και ζήτησα συγγνώμη για τη συμπεριφορά. Όμω δεν τελείωσε εκεί. Το πρώτο κόκκινο σημαίακι που δεν είδα, δεν κατάλαβα καλά. Αν κάποιο έχει νορμάλ προσωπικότητα και δεν είναι αρκισός, θα σου πει αγάπη μου άλλη φορά θα, δεν μπορούσε να τη πει να την πάρει μετά, αλλά θα μείνει μέχρι εκεί. Δεν θα το κάνει τεράστιο θέμα ότι τον άφησε 10 λεπτά να περιμένει. Όταν ήρθε το φαγητό, δεν το αγγίξαμε, καθώ η ένταση δεν έφυγε. Ωστόσο, ο σερβιτέρο που ήταν και εκείνο γκέι το παρατήρησε και μα ρώτησε αν ήταν όλα καλά. Μα κέρασαν ποτά από το μαγαζί και ήρθε και ο σερβιτόρο στο τραπέζι μα. Κουβέντα στην κουβέντα έγινε αναφορά σε ερωτικό τρίγωνο από το σερβιτόρο το τρίτο πρόσωπο και πόσο πιθανό θα ήταν μεταξύ μα σε δύο εβδομάδε γνωριμία. Δεν έδωσα καμία απάντηση, καθώ το θεώρησα τραγικό. Αργότερα κατηγορήθηκα πω η μία απάντηση άφησα ανοιχτό παράθυρο. Ωστόσο, ο σύντροφο μου με τον άλλο χαϊδεύονταν κάτω από το τραπέζι. Μόλι το αντιλήφθηκα, ζήτησα να πληρώσω και σηκώθηκα να φύγω. Ακολούθησε και ο σύντροφό μου και πηγαίνοντα στο δωμάτιό μου, μου είπε: Εγώ νόμιζα πω με χαϊδεύει εσύ. Γκάζλαϊτινγκ. Προσπαθούσε να σε βγάλει τρελό. Πράγμα αδύνατο, καθώ είχε γυρίσει προ το μέρο του άλλου, δίνοντα του το πράσινο φω να ασχοληθεί μαζί του. Έκλαψα πολύ μέχρι που με πήρε ο ύπνο εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ ακριβώ έπρεπε να πιάσει τα πράγματα σου και να φύγει. Αυτό μου θυμίζει ξεκάθαρα μια δική μου ιστορία με έναν επίση καρανάρκησο, που την πρώτη φορά που αποκαλύφθηκε η ανηθικότητα του, Έπρεπε εκείνη τη φορά να φύγω. Όμω κάθισα εκεί, κάθισα έξι μήνε και κατα... ταλαιπωρήθηκα. Το επόμενο πρωί μου εξήγησε πω δεν θέλει να το ξανασυζητήσουμε και πω παραβίασε τι αρχέ του για να με κάνει να καταλάβω το λάθο. Α, καλά, πώ το γύρισε. Ό,τι και καλά παραβίασε τι αρχέ του και χαϊδευόταν με τον άλλο κάτω από το τραπέζι για να σε κάνει να καταλάβει το λάθο που εσύ δεν είπε. Όχι όταν είπα για τρίγωνο και τη μη ένδειξη σεβασμού στο πρόσωπο για το τηλεφώνημα που είχα κάνει. Α, μάλιστα, σε τιμώρησε. Γιατί πήγε να μιλήσει 10 λεπτά στο τηλέφωνο με τη φίλη σου, γι' αυτό χαϊδευόταν με τον άλλο κάτω από το τραπέζι. Έλεω, έλεω. Πώ τα γυρίζουν οι νάρκεσοι. Καρμπών όλοι του, ε. Πώ τα γυρίζουν. Κάνουν τη μαλακία και μετά αυτέ εσύ που έκαναν τη μαλακία και ήταν για να σε τιμωρήσουν. Και ποιο είσαι εσύ, βρέ, που θα με τιμωρήσει. Σε τίποτα Θεό, αν υπάρχει. Λέω αν υπάρχει, γιατί έχει ανθρώπου που πιστεύουν ότι υπάρχει ο Θεό και ανθρώπου που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ο Θεό. Το αφήσαμε, κακό το άφησε. Εκείνο τον βόλευε να το αφήσετε. Σε ένα κακό. Και, προχωρήσαμε έχοντα καλή θέληση και δυνατή έλξη ο ένα για τον άλλο. Έτσι πίστευε. Ναι. Αν υπήρχε καλή θέληση, θα σου έκανε την παρατήρηση, θα σου έλεγε σε παρακαλώ αγάπη, μην το ξανακάνει, αλλά δεν θα έκανε όλε αυτέ τι καταστάσει. Πέρασε ο καιρό, εγώ έπρεπε να γυρίσω στι υποχρεώσει μου και εκείνο στι δικέ του. Μείναμε σε απόσταση περίπου 30 ημέρε. Έπειτα κανονίσαμε να βρεθούμε για δύο εβδομάδες διακοπών. Όπως και έγινε. Road trip. Road trip σημαίνει ταξίδι με το αυτοκίνητο. Μοναδικό, υπέροχες αναμνήσεις, πολύ δοτικός, υπέροχα μέρη, ξενοδοχεία κτλ. Δεν πίστευα πόσο τυχερός ήμουν που επιτέλους ο Θεός είχε ακούσει τις προσευχές μου να γνωρίσω έναν άνθρωπο σωστό, τον άνθρωπό μου. Αυτό που χαδιαβόταν κάτω από το τραπέζι με τον άλλον επειδή εσύ μίλησες 10 λεπτά στο τηλέφωνο. Πώς τυφλωνόμαστε από τη συνεξάρτηση. Σε γενικές γραμμές δεν είχαμε θέματα στο ταξίδι παρά μόνο το σεξ που δεν ήταν αρκετό. Καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης μου έλεγε με έχει ευνουχήσει σεξ σχεδόν κάθε μέρα και κάποιες φορές πάνω από μια φορά. Νόμιζα πως εγώ είχα το πρόβλημα, ωστόσο μου παραδέχτηκε πως ενώ κοιμόμουν κάποια στιγμή και καλά κάτι έκανε αλλά δεν ξυπνούσα. Υποθέτω πως με άγγιζε, δεν ήθελε να εξηγήσει τι εννοούσε, ενώ εκνευρίστηκα, το άφησα και αυτό έτσι. Το ευνούχη γιατί να μόνο μια φορά τη μέρα σεξ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το κατάλαβα. Συνήθω η ναρκισή ε, μπορεί να αποστερούν από το σύντροφο τους... από τη σύντροφο του το σεξ, προκειμένου να του τιμωρήσουν. Αλλά γενικά ε, σε ένα ζευγάρι που έχουν και οι δύο υγιείς προσωπικότητε, κάθονται και συζητούν ανοιχτά για το σεξ και αποφασίζουν μαζί πώ θα το διαχειριστούν το ζήτημα. Δεν κατηγορεί ο ένα τον άλλον. Μετά τι διακοπέ, μείναμε σε απόσταση για ένα μήνα, ξανά κρατώντα επικοινωνία τακτική. Εκείνο τον καιρό θα έφευγα για να ολοκληρώσω τι σπουδέ μου στη χώρα καταγωγή του και είπαμε να με ακολουθήσει ώστε να έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε μαζί και να γνωριστούμε ουσιαστικά. Έτσι και έγινε. Πήγε λίγε ημέρε στο πατρικό του πιο νωρί από τη δική μου άφηξη. Με βοήθησε με το να βρω σπίτι και να ξαναεγκατασταθώ. Ευτυχώ όμω που κράτησα την ανεξαρτησία μου στη διαχείριση του σπιτιού και δεν βρήκαμε ένα μεγάλο σπίτι που ήταν το αρχικό πλάνο για να μείνουμε μαζί. Με υποστήριξε όσο τίποτα σε αυτό και τον ευχαριστώ, γι' αυτό και γι' αυτό και για άλλα που κατάφερα να δώσω τον εαυτό μου από τότε και έπειτα είτε με καλό είτε και με άσχημο τρόπο. Να βλέπω και τα θετικά, όχι μόνο τα αρνητικά. Είδα και τις δικές μου ανεπάρκειες, που δεν ήταν λίγες. Για παράδειγμα, θεωρούσα την αγκαλιά διαρκείας φυλακή. Με έκανε να τη ζητάω από ένα σημείο και έπειτα... Κοίταξε, όταν ένας άνθρωπος είναι απογοητευμένος και είναι αποφευκτικός όσον αφορά στις σχέσεις, έχει ένα αποφευκτικό στήλ δεσμού, ναι, όντως νιώθει φυ... φυλακή την αγκαλιά διαρκείας. Σε καταλαβαίνω αυτό». Και αρκετοί συνεξαρτώμενοι έχουμε υποφευκτικό στήλτασμό και δεν τον αντιλαμβανόμαστε. Δεν τον αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή αποφεύγουμε να συνδεθούμε ουσιαστικά με ανθρώπους σε ένα επίπεδο ίσο, αλλά μπορούμε κάλλιστα να μπούμε σε παθολογικές σχέσεις συνεξάρτησης. Αφού βρήκαμε το σπίτι, συνεχώς μου παραπονιόταν πως δεν το έδινα χρόνο, πως δεν είναι η προτεραιότητά μου σπουδάζω full time, είχα πρακτική άσκηση και παράλληλα δούλευα τέσσερι με πέντε φορέ την εβδομάδα για να καλύπτω τα εξοδά μου. 33 χρόνο δεν περίμενα από του γονεί μου χαρτζηλίκη. Αυτό δεν σταμάτησε ποτέ, ό,τι και να έκανα. Συνεχώ δεν ήταν ευχαριστημένο με ό,τι και να έκανα, δεν είχα αγαπητικό τρόπο, δεν τον σεβόμουν και τον κάλυπτα στο σεξ. Δεν μπορούσα. Α, δεν τον κάλυπτα στο σεξ. Θέλει περισσότερο σεξ. Ναξ. Έχει και ένα άρχιστο οι οποίοι είναι σεξουμανεί. Και μέσα από το σεξ βιώνουν την κυριαρχία τους. Δηλαδή το σεξ δεν είναι μόνο για την ε, συναισθηματική και ε, αισθησιακή ικανοποίηση, είναι και για ψυχολογική ικανοποίηση. Δεν μπορούσα να το φορτίσω, έλεγε, γιατί να το φορτίσει εσύ αυτόν, ο καθένας να φορτίζει τον εαυτό του. Δεν τον αγαπούσα γιατί δεν αγαπούσα τον εαυτό μου. Προβολέ τι προβολέ που κατάλαβα εκ των υστέρων. Όμω ένιωθα τέτοια πίεση και ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Το καλύτερο δώρο στον εαυτό μου. Μπράβο, αγαπή. Θεωρώ πω ενδόμηχα με ζήλευε και αισθανόταν μειονεκτικά. Είχε εύθραυστη αυτοεκτίμηση, παραπονιόταν πω δεν του έκανε αρκετά κομπλιμέντα, αν και είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Textbook Narcissist. Πρώτη που είναι αρκησιστή, έτσι είναι αρκησιστή, είναι αρκησιστές και όσοι διαβάζουμε τώρα και σχολιάζουμε στη συμμετοχή του βιβλίου της Δόκτορα Μανι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, η Δόκτορα Μανι τονίζει συνεχώς πόσο εύθραυστη αυτοεκτίμηση και εύθραυστο εγώ έχουν η νάρκηση. Ήθελε να είναι πάντα περιποιημένο, πρόσεχε την εμφάνισή του, ξόδευε αρκετά χρήματα, κάτι που γενικά δεν θεωρούσα κακό. Όμως αν έλεγα ότι ήθελα να πάρω κάτι ή ότι κάτι μου αρέσει, Ξαφνικά κάποιο φίλο, φίλη, το φίλη του το έκανε δώρο και το έφερα να μου το δείξει. Ή για παράδειγμα πήγε καθαρισμό και περιποίηση και μου το έκανα δώρο. Έτσι ξεκίνησε να μου λέει ψέματα που δεν ήθελα να παραδεχτώ τι έλεγε τότε. Α, σου λέγε ψέματα για να σου δείχνει να είμαι και εγώ αγαπητό. Μου κάνουν και εμένα δώρα. Στα γενέθλιά του κανόνισε ένα πάρτι με όλου του φίλου του στο μαγαζί που δούλευε. Μια προηγούμενη σχέση, κοπέλα. Α, είχε πρώην κοπέλα. Αχα. Γελούσα, χαϊδεύονταν και έκανα σαν έφηβη. Εννοείται πω έκανα το χαζό, αν και μετά που το συζητήσαμε, μου είπε ότι ήμουν υπερβολικό και πλέον την έβλεπε φιλικά. Να σημειωθεί πω τον κολλητό μου φίλο τον ζήλευε και δεν ήθελα να το φιλοξενήσω στο σπίτι, ούτε καν να το γνωρίσει και να κάνουμε παρέα μαζί, φέρνοντα μου με συνεχώ σε δίλημα. Στου ναύρκη του, άρεσε να σου προ... του α... στους τους αρέσει πάρα πολύ να προκαλούν ζήλια στο τέρι του. Πάρα πολύ. Έχουν μια σαδιστική ικανοποίηση να βλέπουν το τέρι του να ζηλεύει και να ταλαιπωρείται. Το κάνουν επίτηδε. Έχουν τη γνωστική ενσυναίσθηση να καταλάβουν ότι αν εγώ χαϊδευτώ με το σερβιτόρο κάτω από το τραπέζι, εσύ θα ζηλέψει. Ότι αν εγώ είμαι ιδιαίτερα διαχητικό με την πρώη μου, εσύ θα ζηλέψει. Ή αν εγώ ακολουθήσω α, προφίλ στο Instagram, τα οποία να έχουν μέσα τολμηρέ φωτογραφίε, εσύ θα ζηλέψει. Και το κάνω επίτηδε. Και μετά σε βγάζω και τρελότα μου λε ότι το κάνω επίτηδε. Πέρασε και αυτό το περιστατικό, επειδή η φαγούρα. Παραπονιόταν για φαγούρα ο κύριο. Δύο εβδομάδε αργότερα είχα φαγούρα κι εγώ. Διαπίστωσα ότι είχα σεξουαλικώ μεταδιδόμενα παράσιτα στο σώμα μου, χωρί να έχω κάνει κάτι με οποιοδήποτε άλλο. Έπαθα σοκ. Ψύχρεμο ο κύριο, συνέχισε να ετοιμάζεται και ενώ εγώ σε πανικό πήγα στον μπάνιο να δω τι μπορούσα να κάνω. Ήμουν μετά από νυχτερινή βάρδια στη δουλειά και το βράδυ πάλι νύχτα θα δούλευα, ενώ είχα κάποια ραντεβού μέσα στη μέρα. Μου ορκίστηκε στην Παναγία ότι δεν έκανε εκείνο κάτι ότι πρέπει εγώ να βρω την αιτία γιατί πάνω μου βρέθηκα, εκείνος ήταν καθαρός και έφυγε για τα ραντεβού του. Πόσο συχνό μοτίβο είναι αυτό. Να κολλά ο ή η η που απατά το σύντροφό του το σύντροφό της, της σύντροφό της, να τους κολλούν σεξουαλικώς με τα δεδόμενα νοσήματα και να βγάζουν την ιερά τους απ' έξω και να λένε εσύ κάτι έκανες. Εκεί καταλαβαίνεις ότι όντως Εκεί σοκάρεσε γιατί λες ξέρω σίγουρα ότι δεν έκανα κάτι. Άρα από πού κόλλησα αυτό που κόλλησα. Έμεινα μόνο, πολύ προβληματισμένο με την όλη κατάσταση, παλεύοντα μέσα στη λογική, την κλονισμένη μου εμπιστοσύνη και την αναζήτηση μια εξήγηση. Πήγα στη ψυχοθεραπεία εκείνη την ημέρα και πριν μπω στη συνεδρία, είχαμε μια μικρή τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία απαιτούσε να του πω: Πώ τον εμπιστεύομαι και ότι είναι όλα καλά, διότι είχε ορκιστεί στην Παναγία τη σημαντικότερη του αξία, πίστη μου είπε ότι αν δεν του δώσω την απάντηση που περίμενε, δεν υπάρχει λόγο να το συζητήσουμε. Τελείωσα τη συνεδρία μεσημέρι και άπνο και επιστρέφοντα σπίτι, είχε μαζέψει όλα του τα πράγματα μαζί με ό,τι είχε φέρει από το πατρικό του για καθημερινή χρήση, όπω τα σεντόνια πετσέτε, αφήνοντα το κρεβάτι μόνο με το στρώμα. Το αναφέρω διότι θα έπρεπε να κοιμηθώ. Πήγα και πήρα καινούρια είδη ματισμού, τα ετοίμασα και εννοείται πω πήγα στη δουλειά ξανά χωρί ύπνο τέλος επειδή δεν, το έδινα, δεν, του έδινα την απάντηση που ήθελε έφυγε Σκέφτομαι όταν αγαπάς κάποιον πραγματικά το κάνεις αυτό όσο πληγωμένος και νιώθεις Αγάπη μονάχη ίσως όταν καταλάβει ότι είχε αποκαλυφθεί και ότι πλέον δεν μπορείς να παίζει το παιχνίδι του φεύγει Αφήνει το θύμα του όταν πλέον δεν παίρνει τροφοδοσία φεύγει μετά από δύο μέρες ήρθε πίσω να μου φέρει ένα δώρο που του είχα κάνει, συζητήσαμε, με έπεισε και δέχτηκα να συνεχίσουμε και να το αφήσουμε πίσω αυτό το περιστατικό. Καθώ μου έλεγε, εγώ δεν έκανα κάτι. Ενδεχομένω, εσύ ίσω έκανε, διότι δεν ήσουν τόσο εστιασμένο πάνω μου και δεν με έκανε προτεραιότητά σου. Εκεί κάπου ξεκίνησα να αφισβητώ τα λογικά. Ναι, εκεί είναι ξεκάθαρο γαλάζι. Να σε πείσει στο τέλο του τον απάντησε, ενώ δεν τον απάντησε. Πέρασε το διάστημα των γιορτών. Έπειτα μου ανακοίνωσε ότι θα επέστρεψε στην πόλη που είχαμε γνωριστεί και ότι θα είμαστε σε απόσταση και θα κάνουμε ταξίδια να βρισκόμαστε. Όμω πριν φύγει, μου έλεγε πω εγώ δεν τον εμπιστεύομαι πολύ έντονα. Γεγονό που δεν ίσχυε. Κάναμε ελεύθερο σεξ, ήξερε του κωδικού του κινητού μου, το έψαξε καλά. Διάβασε το ημερολόγιο μου με τι σκέψει και τι ψυχοθεραπευτικέ σημειώσει, χωρί να με ρωτήσει. Τι παραβίαση του προσωπικού σου χώρου είναι αυτή. Τα χρησιμοποίησε όλα για να με χειραγωγήσει, κάνοντα προβολέ πάνω μου, καθώ εκείνο δεν μπορούσε να με εμπιστευτεί. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο διάβασε το ημερολόγιο σου και τι σημειώσει σου όλα, για να ξέρει τα δύνατα σου σημεία για να σε χειραγωγήσει. Στο κινητό του είχα δει κατά λάθο όπω το άφηνε μια φωτογραφία σώματο γυμνό από τη μέση και πάνω και μια ειδοποίηση από τον Grindr. Το Grindr είναι μια εφαρμογή γνωρομιών για ομοφυλόφιλου, ανάλογη του Tinder. Grinder. Μου είπε ότι δεν είδα καλά και πω ήταν ειδοποίηση από την τράπεζα με κίτρινο χρώμα. Ενώ μου χτυπούσε πω ο κολλητό μου μου έστειλε λισέλφια από το λαιμό και πάνω πρόσωπο ενώ ήταν στο κρεβάτι και αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Όσε φορέ διαφωνούσαμε πιο έντονα και προσπαθούσα να υποστηρίξω την άποψή μου, μου έλεγε την εξή ατάκα. Άρχισε πάλι τα εγωιστικά και δεν συζητάμε. Δεν μπορώ να συζητήσω έτσι. Ενώ εκείνο έλεγε τα δικά του. Τι, είμαι καθυστερημένο να μην μπορώ να μιλήσω. Ήρθε ο καιρό και έφυγε, και μετά από κάποιε ημέρε έκλεισε εισιτήρια και πήγα. Τα πράγματα έτσι και έτσι ήταν. Κάναμε μια εκδρομή, αρρώστησα κιόλα δύο μέρε, με φρόντισε να μην είμαι αχάριστο, όμω τίποτα δεν έμοιαζε όπω πριν. Όσο κι αν προσπαθούσα να βιώσω τι καταστάσει του πρώτου καιρού, ήταν αδύνατον. Θα έλεγα ότι ήταν αρκετά επίπεδη σχέση. Είναι ξενερώνει ο Νάρκισο όταν τον καταλάβει. Ξενερώνει. Θέλει άξονα ο Νάρκισο. Θέλει να έχει κάποιον να τρέχει ξωπίσω του χωρί να τον αφισβητεί. Και να τον μειώνει και ο άλλο να μειώνεται. Έφυγα, γύρισα στι σπουδέ μου και τι υποχρεώσει μου. Ωστόσο μου έλεγε πω οι ερωτευμένοι κλείνουν εισιτήρια πριν φύγουν για να ξαναδούν τον άνθρωπό του. Τα οικονομικά μου δεν ήταν για να κάνω ταξίδια, είναι αλήθεια, και πιεζόμουν να είμαι συνεπή σε όλα. Συνάμα ακούγα συνεχώ ότι δεν κάνω πράγματα για να μην βαλτώσει σχέση, να γίνει πιο πνευματική, ναι, πολύ πνευματική σχέση. Χαμουρεύεται με τον έναν και με την άλλη και είναι πνευματική σχέση. Πνευματικότητα από τα Lidl, ο τύπο. Καθώ κάποια στιγμή είπα πω το καλοκαίρι σκέφτομαι να πάω να μείνουμε μαζί και ότι δεν θέλω να πάρω μαζί μου το άγχο μου για τη δουλειά και τα οικονομικά, μου είπε την εξή ατάκα. Θε να έρθει εδώ, θε να μείνει εκεί, θε να πα στο σπίτι σου, δεν θα, μια δουλ... δεν θα κάθεσαι. Μια δουλειά θα πρέπει να τη βρει. Μπορεί να κάνει ό,τι θε. Ενώ παλιότερα με διαβεβαίωνε πω πλέον πρέπει να τα μοιραζόμαστε όλα και αν χρειάζομαι βοήθεια να το ζητάω. Παρόλα τα αυτά, συνέχιζα να ζω στο δικό μου συννεφάκι και να προσπαθώ να σώσω τη σχέση μα. Μέχρι που ένα βράδυ μιλήσαμε στο κινητό και του λέω άντε άνοιξε κάμερα να τα πούμε. Άνοιξε κάμερα από τον επιλογιστή, για καλή μου τύχη. Έτσι στο κινητό χτύπησε μήνυμα από το grinder και ακούστηκε. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Καυλάντες δηλαδή ο κύριο στο grinder στην εφαρμογή γνωριμίου για Λέω δεν μπορεί, μάλλον παράκουσε. Μέχρι που νόμιζα πάλι πώ τα χάνω. Το άφησα πιστεύοντα ότι ίσω ήταν ένα ήχο που μπορεί να έχουν και άλλε εφαρμογέ. Λίγο αργότερα είπα πω νιστάζω και κλείσαμε. Ενώ εκείνο μου είπε θα αφήσω την παρουσίαση και θα σηκωθώ να την τελειώσω αύριο, τελικά πήγε για ύπνο η ώρα 5 το πρωί. Προφανώ πέρασε καλά. Μέχρι το μεσημέρι που κατέβηκε στην πόλη να πιει καφέ, δεν απάντησε στα μηνύματα και τι κλήσει. Πράγμα που δεν συνήθιζε όταν έμεινε μόνο, μάλλον με θυμήθηκε και με πήρε τηλέφωνο, λέγοντα πω τελικά έκατσε να δουλέψει την παρουσίαση και να την τελειώσει. Δεν την τελείωσε γιατί όταν μιλήσαμε την επόμενη ημέρα το απόγευμα, αυτή δούλευε κατά τα λεγόμενά του. Ναι, οι ψεύτε πιάνονται. Δεν θυμάσαι τι ψέμα έχει πει για να το καλύψει. Όλη εκείνη την ημέρα με έτρωγε. Το έψαξα για τον ήχο τη εφαρμογή και μόνο αυτή η εφαρμογή το χρησιμοποιεί. Μέχρι το απόγευμα, η εμφιβολία μου μέσα μου δούλευε και όσο κι αν προσπαθούσα να δω το ψέμα για αλήθεια, δεν τα κατάφερα. Μέχρι που μετά από μια μικρή τηλεφωνική ανόρεχτη επικοινωνία, έλαβα ένα μήνυμα του τύπου Αγάπη μου, έχει κάτι μαζί μου. Μιλήσαμε αρκετέ ώρε χωρί να αναφέρω κάτι και δεχόμενο τα πειρά για ανεπάρκεια, ότι δεν είχα την πρόθεση να πω τη σχέση παραπέρα και διάφορα τέτοια. Ότι έχω κατάθλιψη και δεν το βλέπω, πω η ψυχολόγο μου δεν ξέρει να με βοηθήσει και πω χάνω το χρόνο μου, πω έχω ναρκιστικά στοιχεία και του κάνω προβολέ. <laughs> Όταν ρώτησα εσύ τι έχει κάνει για να μην βαλτώ σχέση από τότε που έφυγε, μου είπε πράγματα που έκανα εγώ με μεγαλύτερο ζήλο από εκείνο. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα να αρχίσω να ξυπνάω. Το ρώτησε ευθέω αν είχε την εφαρμογή στο κινητό και μου είπε ναι. Το έκανα για να ακούσει τον ήχο, να πονέσει, να κινητοποιηθεί ζηλεύοντα και να σώσω τη σχέση μα. Όπω δηλαδή τα κακόμοιρα τα γαϊδουράκια που τα χτυπάμε για να προχωρήσω. Όχι αγάπη μου. Είχε την εφαρμογή γιατί καυλάντιζε την εφαρμογή, αλλά όταν τον έπιασε στα πράσα, το γύρισε. Όχι τι και καλά, το έκανε επίτηδε για να ζηλέψει να ζούσε τι σχέσει σα. Είναι κλασικό τρόπο λειτουργία ενό ναρκισού που πιάνεται αυτό τότε μου παραδέχτηκε πως, προηγούμε... πως το προηγούμενο διάστημα την είχε την εφαρμογή στο κινητό με σκοπό να με τσεκάρει αν ήμουν συνδεδεμένος. Πολύ με εμπιστεύονταν τελικά. Με έβγαζε και τρελό. Όχι, είχε την εφαρμογή για να καβλαντίζει, γι' αυτό την είχε. Μετά από αυτό συνειδητοποίησα πως δεν τον εμπιστεύομαι πλέον. Πως δεν θέλω να με πονού για να κινητοποιούμε και ότι δεν μου αξίζει αυτή η συμπεριφορά όσο και αν τον αγαπώ. Τελικά η σχέση τελείωσε, έτσι μετά από 7 μήνες και ο άνθρωπος που πίστευα πως ήταν ο άνθρωπός μου ξαφνικά ο κανένας. Χωρίς να γνωρίζω πώς είναι, τι κάνεις, δεν ξέρω αν είναι καλό που, το σκέφτομαι έτσι. Πάντως για να μην είμαι αχάριστος, το αναγνωρίζω πως και χρήματα αφιέρωσε στη σχέση μας και χρόνο σε μένα. Δεν θα πω πως έχω ισορροπήσει απολύτω μετά από όλα αυτά, όμω σίγουρα να αντιληφθούμε όλοι μα πω κάθε άνθρωπο στη ζωή μα έρχεται να επιτελέσει ένα σκοπό για ένα συγκεκριμένο διάστημα χωρί να τρέφουμε προσδοκίε για το πάντα, ίσως γλιτώσουμε από το τρομερό πόνο στην επόμενη ρομαντική γνωριμία που μπορεί να κρατήσει από μέρες μέχρι χρόνια. Πρέπει να κοιτάμε όμως και τις δυναμικές των σχέσεων. Επιπλέον ξέρω πως πάντα στις σχέσεις φταίνε και οι δύο και αν τώρα το περιγράφω μονόπλευρα εντόπισα πολλά δικά μου σφάλματα τα οποία μπορώ να αναπτύξω σε άλλο μήνυμα. Ωστόσο τα είδα, ζήτησα συγγνώμη σε εκείνον και στον εαυτό μου και δουλεύω ώστε να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Κλείνοντα. Μετά από αυτό, απέκτησα επίγνωση πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε τον εαυτό μα, να τον προστατεύουμε συνεχώ και να αποφεύγουμε τι κατα... κακοτοπιέ. Α, και να μην αγνοούμε το αισθητό μα, αν κάτι μέσα μα κλωτσάει. Γκάτ instinct. Αυτά εν ολίγη και εμπολή περάσαμε του τελευταίου μήνε, ωστόσο, εύχομαι αυτέ οι περιγραφέ να μπορέσουν να δώσουν τροφή για σκέψη και να βοηθηθούν και άλλοι άνθρωποι. Καθώ δεν είναι τελικά πολύ μακριά μα όλα αυτά, τα βλέπω πλέον πιο ξεκάθαρα γύρω μου και το λυπάμαι. Και μετά ο φίλος μου έστειλε και update. Καλημέρα Θέκλα, δεν μου πήγαινε κάτω που δεν ανέφερα τα δικά μου στραβά στην ιστορία, οπότε θα σου γράψω δύο λόγια για να έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα. Είμαι 33 πλέον, μεγαλωμένο στην επαρχία στην Ελλάδα, από γονεί χωρισμένου. Γενικά οι γονεί μου δεν τα πήγαιναν καλά και χώρισαν όταν ήμουν σε μικρή ηλικία. Με αποτέλεσμα να έχω βιώσει σε ένα βαθμό παραμέληση σε λογικά πλαίσια. Έχει να κάνει με τον τρόπο που συνδέομαι με του άλλου, γι' αυτό το αναφέρω. Γενικότερα στι σχέσει, μέχρι τώρα, ακολουθούσα ένα μοτίβο πω δεν είμαι αρκετό ώστε να κρατήσω τη σχέση και ότι ξεκινώντα τη, σίγουρα κάπου θα τελειώσει. Οπότε έφευγα πολύ νωρί, πολλέ φορέ πριν καν γίνει σχέση, γνωριμία. Ενώ και την αγκαλιά διαρκεία την έβλεπα σαν φυλακή, πράγμα που μπόρεσε να αλλάξει στη μεταξύ μα συνύπαρξη. Είπα προηγουμένω γι' αυτό, για το αποφευκτικό στυλ δεσίματο που μπορεί να έχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραμεληθεί στην παιδική του ηλικία. Σε αυτή τη σχέση, γιατί είχα καημώ να είμαι σε σχέση πλέον και να αποφύγω τα εφήμερα, προσπάθησα να αλλάξω τον τρόπο που μέχρι τώρα αντιδρούσα, ώστε να σπάσω το προηγούμενο μοτίβο. Παρόλα ταύτα, παρέμεινα χωρί ισχυρή άποψη. Με αποτέλεσμα να χρησιμοποιώ τακτικά την έκφραση ότι θέλει εσύ. Το ότι θέλει εσύ είναι το μότο όλων των συνεξαρτώμενων. Όλοι συνεξαρτώμενων, αυτό λέμε. Πού θε να πάμε, όπου θε εσύ. Πού θε να φάμε, πού θε εσύ να φάμε. Όντα κλειστό και κλειστό χαρακτήρα, δεν εκφραζόμουν αρκετά λεκτικά, αλλά και όταν προσπαθούσα να εκφραστώ ή να κάνω κάποιο παράπονο, άκουγα άρχισε πάλι τα και δεν έχει αγαπητικό τρόπο να τα λε. Στο τέλο, πια είχα αρχίσει να φοβάμαι να πω οτιδήποτε για να, γίνει, για να μην γίνει φασαρία. Επίσης το σαγαπο το θεωρούσα κάτι υπερβατικό. Δεν το χρησιμοποιούσατε στα πολύ αγαπημένα μου πρόσωπα. Ένα καλό που με έκανε σχέση ήταν να κάνει το σαγαπό πιο προσιτό στην καθημερινή χρήση. Βέβαια, μέχρι να γίνει αυτό δεν περάσαμε και λίγα. Σχεδόν στην αρχή το απαιτούσε να το ακούει. Το σαγαπό το λέμε όταν το νιώσουμε αυθόρμητα και δεν το λέμε συνέχεια. Και δεν απαιτούμε να μα πει άλλο ότι με αγαπάει. Επιπλέον στην αρχή δεν ήξερα πώ να τον προσφωνώ. Δηλαδή, το να το φωνάζω με το όνομά του τον ενοχλούσε. Ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικό είναι να μπορεί να προσφωνεί στη σχέση σου με χαρακτηρισμού όπω αγάπη μου, μωρό μου κτλ. Στην πορεία το βρήκαμε και αυτό. Ορίστε τελικά οι εμπειρίε γιατί είναι σημαντικέ. Όσον αφορά τώρα τα κομπλιμέντα, ποτέ δεν ήταν αρκετά. Ό,τι και να έλεγα, η μια ανταπόκριση του, κήπου, του τύπου, μέχρι εκεί δηλαδή, και καλά δεν υπάρχει κάτι πιο πέρα. Σκεφτόμουν δηλαδή τι θα πρέπει να πω και αναζητούσα κάτι πιο εφάνταστο και διαφορετικό. Δεν λειτουργήσε ούτε αυτό καλά. Γενικώ δεν λειτουργεί καλά να είμαστε υποπίεση στι σχέσει μα, να πρέπει να πούμε το σωστό και να κάνουμε το σωστό. Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι στι σχέσει μα και να λειτουργούμε φυσικά. Έτσι, κατέληξα να πιστεύω ότι είμαι ανυπαρκή πιο πολύ από, από ό,τι πριν, τώρα όχι πλέον. Πώ τον κακομεταχειρίζομαι, ότι δεν αγαπώ τον εαυτό μου, άρα πώ θα αγαπήσω του άλλου, ότι έχω κατάθλιψη και η ψυχοθεραπεία δεν θα με βοηθήσει να αλλάξω ούτε σε 100 χρόνια, όπω μου τα έλεγε. Εκείνο δεν είχε κάνει ψυχοθεραπεία και θεωρούσε ότι τα έχει λύσει τα θέματα μόνο του. Πώ γίνεται ειδικό ψυχική υγεία που να μην έχει κάνει ψυχοθεραπεία. Με αυτά και με αυτά έβλεπα το ψέμα για αλήθεια, για να παραμείνω πιστό στην αρχική δεσμευσή μου, να πάμε μαζί για κάτι πιο σταθερό και διαφορετικό, μέχρι που εντελώ ξύπνησα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που μας έστειλε αυτή την επιστολή γιατί μας βοήθησε με έμπραχτο τρόπο να καταλάβουμε ότι οι ναρκισιστικοί σχέσεις κακοποίηση και η δυναμική νάρκισος συνεξαρτόμενος μπορούν να υπάρξουν σε όλων των ειδών της σχέσης από τη μια και από την άλλη μας έδωσε έτσι μια πολύ καλή περιγραφή του gaslighting πώς γίνεται ένας άνθρωπος με προβληματική προσωπικότητα, ένας άνθρωπος εξαιρετικά ελληπής, γιατί είναι άρχισης είναι εξαιρετικά ελληπής άνθρωποι, επειδή τεμπελιάζουν να κάνουν ουσιαστική δουλειά με τον εαυτό τους και αντί να κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους προσπαθούν να ελέγχουν τους άλλους. Μας έχει δείξει πως ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να προκαλέσει τεράστια πίεση στο τέρι του, μπορεί να κάνει το τέρι του να αισθάνεται ανεπαρκές, να κάνει το τέρι του να νιώθει συνεχώ και για λάθη ή προβλήματα που δεν έχει, για λάθη, που δεν έχει κάνει ή προβλήματα που δεν έχει, κάνει συνεχώς πρόβολες, προβάλλει δηλαδή πάνω στους άλλους, στο σύντροφο του στην παρούσα περίπτωση, τα δικά του ελλείμματα. Γι' αυτό τον έλεγε μάλιστα και να άρχισε το παιδί κλπ. Και, και θα κλείσω λέγοντας αυτό. Ξέρω πολύ καλά πόσο άσχημα νιώθει κάποιος ο οποίο δεν έχει καταφέρει, εντό εισαγωγικών δεν έχει καταφέρει, να έχει μια μακροχρόνια σχέση. Ξέρω ότι υπάρχει αυτό το, αυτή η πεποίθηση ότι ένας καλός άνθρωπος ή ένας πνευματικός άνθρωπος μια υγιής προσωπικότητα θα μπορεί να κάνει μακροχρόνιες σχέσεις. ξέρω αυτή την πίεση. Ότι πρέπει να σοβαρευτούμε. Πρέπει να μπούμε σε μια μακρόχρονη σχέση ότι δεν είναι σωστό να σταματάμε μια γνωριμία και να μην την αφήνουμε να γίνει σχέση γιατί κάποιος ο οποίος κάνει μακροχρόνια σχέση είναι πιο ηθικό στοιχείο από κάποιον ο οποίος έχει εφήμερες σχέσεις. Μεγαλύτερη αρλούμπα από αυτήν δεν έχει υποθεί και δεν έχει πιστευτεί. Γιατί ξαναλέω, ζούμε σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας είναι εξαιρετικά ακαλλιεργητοί είναι εξαιρετικά άδειοι και κενή και επιφανειακοί. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ενεργησιστικό στυλ προσωπικότητα στις μέρες μας και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν είναι ουσιαστικά καλλιεργημένοι, όσε σπουδέ και αν έχουν. Και όπως έχει αποδειχθεί μέσα από το email του φίλου, ακόμη και αν έχουν σπουδέ ψυχολογία ή σπουδέ συναφή με την ψυχολογία. Οπότε δεν είναι μαγκιά να μπορέσει να κάνει μακροχρόνια σχέση και να πει μπράβο, μου τα κατάφερα και έκανα μακροχρόνια σχέση. Δεν είναι μανιά. Μαγιά είναι να μπορεί να αναγνωρίζει τι κόκκινε σημαίε από την αρχή και αν υπάρχουν κόκκινε σημαίε, να αντισταθεί στην κοινωνική επιβολή ότι πρέπει να αποδείξει την αξία σου με δημιουργία μακροχρόνια σχέση και να πει όχι, επειδή ακριβώ θέλει να προστατεύσει τη ψυχή σου. Έκανα μια κουβέντα πριν λίγε μέρε με μια φίλη μου που είναι πολύ καλή μου φίλη, τη γνώριζω από 10 χρονών και 38 χρόνια, wow, σχεδόν 40. Και ξέρει τη ζωή μου αναλυτικά. Σω είναι η μια φίλη μου που ξέρει περισσότερα για τη δική μου ζωή από οποιοδήποτε άλλο, γιατί με ξέρει παιδί. Και μιλούσαμε ε, για τη δική τη ζωή και για τη δική μου. Αυτή η φίλη μου, ευτυχώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ε, έχει μπει σε μια υγιή σχέση επιτέλου για πρώτη φορά στη ζωή τη με έναν πολύ καλό άνθρωπο και χαίρομαι αφάνταστα για τη φίλη μου. Πάρα πολύ. Και σε έχω πει πολλέ φορέ, ότι χαίρομαι περισσότερο από το να έμπαιρνα εγώ σε μια τέτοια καλή σχέση. Και συζητούσαμε και μου λέει: Βρε, εσύ μου λέει: Έχει φοβία με τις τι σχέσει. Τι εννοεί. Ε, μου λέει: Εσύ επειδή έκανε πολλά χρόνια παντρεμένη, φοβάσαι μου λέει να ξαναπαντρευτείς ή να συγκατοικήσεις ή οτιδήποτε. Και έτσι έκανα ένα κλικ εκείνη την ώρα και συνειδητοποίησα ότι δέκα χρόνια από τη ζωή μου σύνολο υπήρξα σε γάμους. Έξι χρόνια στον πρώτο μου γάμο, αραβόνας και γάμος, πέντε χρόνια ο γάμος και ένα χρόνο αραβόνας και τέσσερα χρόνια στο δεύτερο μου γάμο. Ήταν δυόμιση χρόνια σχέση και ένα μισή χρόνος γάμος. Που ήταν σαν γάμος από την αρχή, μα συγκατοικήσει είναι σαν Εκείνα τα δέκα χρόνια τα οποία ήμουν παντρεμένη, ήταν τα πιο ταλαιπωρητικά χρόνια της ζωής μου. Εξαιρετικά ταλαιπωρητικά. Στην πρώτη περίπτωση μπήκα στο γάμο λόγω του ότι ήμουν έναν όριμο κοριτσάκι 20 ετών όταν γνώρισα τον πατέρα των παιδιών που έκανα ό,τι μου λέγανε οι γονείς μου και φοβόμουν να μείνω μόνη μου κλπ. Στη δεύτερη περίπτωση μπήκα σε εκείνη τη συνθήκη γιατί ένιωθα μέσα μου, τόσο ανώριμη και ανόητη ήμουν στα 41 μου, ένιωθα μέσα μου ότι είναι κάποια ένδειξη αποτυχίας ότι δεν είχα μακροχρόνια σχέση μετά από το γάμο. Ότι δεν είχα σχέση που να πάει πάνω από ένα χρόνο, α πούμε. Εντάξει, πάνω από έξι μήνε θεωρείται μακροχρόνια, αλλά μέσα στο μυαλό μου. Και στη σχέση αυτή του δεύτερου γάμου, επέμενα και επέμενα και επέμενα και νόμιζα ότι εξελισσόμουν ω άνθρωπο, να ανέχομαι πράγματα και καταστάσεις, να βυθίζουν όλο περισσότερο μέσα στη συνεξάρτηση. Με έναν άνθρωπο που εκ των υστέρων διαφάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν θα έπρεπε να είχαμε πει σε σχέση. Και είχα μέσα στο μυαλό μου αυτό το οποίο με έβλαψε αφάνταστα το ότι πρέπει να αποδείξω στον εαυτό μου να αποδείξω στου γονεί μου, να αποδείξω στην κοινωνία ότι είμαι μια πολύ καλή κοπέλα η οποία μπορεί να κάνει μια μακροχρόνια σχέση. Επειδή οι σχέσει όμω είναι σαν το ταγκό που χρειάζονται δυο για να χορέψουν ταγκό, δεν έχει να κάνει μόνο με το αν εγώ είμαι υγιή προσωπικότητα και μπορώ να μπω σε μια σχέση. Έχει και το να κάνει και με το ποιον θα κάνει σχέση. Οπότε, πρέπει να βάζουμε στην άκρη αυτό το σκεπτικό. Δεν είμαι εναντίον των μακροχρόνιων καλών σχέσεων. Σα είπαμε εξαιρετικά χαρούμενη για τη φίλη μου και τη στηρίζω καθημερινά. Στη διατήρηση τη σχέση τη που είναι με έναν άνθρωπο με υγιή προσωπικότητα που την αγαπάει πραγματικά. Και χαίρομαι, φάνταστα, και θα χαρώ πάρα πολύ αυτό να πάει για πάντα. Και να είναι καλά για πάντα εννοώ. Δεν εννοώ να πάει για πάντα απλώ για να πάει. Να είναι για πάντα καλά, όπω το λένε. Ο, δεν είμαι εναντίον των μακροχρόνων σχέσεων. Είμαι εναντίον όμω του να πιέζουμε μια κατάσταση να γίνει μακροχρόνια, χωρί να διερευνούμε τι κατάσταση είναι. Όπω στην ιστορία, ένα αστείο μια φορά είχα στο γραφείο πάει και 15 χρόνια τον σύζυγο την σύζυγο και την μακροχρόνια ερωμένη μπορείτε να φανταστείτε τι σκηνέ από κάλλου είχαν α, διαδραματιστεί οπότε σε κάποια φάση σιωπώ εγώ ελίγο και τον κοιτάζω και του λέω ιδού το μήλον της Έρηδο, τους λέω. λέω και στην ερωμένη και στη γυναίκα ιδού το μήλον της έρηδο. γι' αυτόν τον άνθρωπο κατασκοτώνεστε γιατί και η μια και η άλλη, μια προσπαθούσε να κερδίσει τη μακροχρόνια σχέση τη και να χωρίσει τη γυναίκα του να είναι μαζί, η άλλη προσπαθούσε να κρατήσει τον άντρα τη, αλλά το μήλον τη έριδο. Με τον τρόπο που λειτουργούσε εκεί πέρα, φαινόταν ότι ήταν ανάξιο για να του πούν γεια και η μια και η άλλη. Επειδή ξέρω ότι κάποιε θα σχολιάσετε, ίσω θα σα μπει η επιθυμία να σχολιάσετε για το τρίτο πρόσωπο, όταν υπάρχει εξουσιαστική σχέση, φταίει το πρώτο πρόσωπο, αυτό που την κάνει. Σα το επιθυμίζω. Λοιπόν, αυτά. Α ξεπεράσουμε τα στερεότυπα και τι προκαταλήψει μα. Ναρκιστική κακοποίηση μπορεί να υπάρξει σε όλων των ειδών τη σχέση. Ναρκιστή δεν μπορούν να είναι μόνο άντρε, είναι και γυναίκε. Ναρκιστή δεν μπορούν να είναι μόνο ετεροφιλόφιλοι, είναι και, ομοφιλόφιλοι μπορούν να είναι ναρκιστή. Ο καθένα από εμά μπορεί να είναι ναρκιστή. Να έχει αυτό το στυλ προσωπικότητα, το εξαιρετικά βλαπτικό. Νομίζω πως αυτό το βίντεο είναι σαν ένα πρακτικό tutorial για το πώς δέχεσαι πλήση εγκεφάλου μέσα σε μια σχέση με έναν άρχισο, γιατί ακριβώς το gaslighting με πλήση εγκεφάλου ισοδυναμεί και φτάνεις στο, στο τέλος να χάνεις όχι μόνο τη την, την, την χαρούμενη διάθεση που έχεις ή την ισορροπία σου, αλλά και τα λογικά σου. Πόσα πολλά θέματα είδαμε σε αυτό το βίντεο. Ευχαριστούμε το φίλο μας, το έστελε.